Το συνηθίζεις το τέρας. Όταν ζεις μαζί του, το θεριεύεις, το δικαιολογείς, το ερμηνεύεις. Πώς μιλάει στην ψυχή σου το τέρας, εκείνο το τέρας που ερωτεύτηκες, αγάπησες, επένδυσες πάνω του τις ελπίδες μιας ζωής. Ελπίδες για ευτυχία που η κοινωνία σε έχει φτιάξει να τις ακουμπάς πάνω στον άλλο. Και τι γίνεται όταν το αποκούμπι σου αποδεικνύεται ο μεγαλύτερος δυνάστης σου? Η εκπομπή μας συνάντησε δύο δυνατές γυναίκες. Δύο γυναίκες που ο φόβος δεν τις νίκησε. Έχασαν πολλές μάχες και έριξαν πολλά δάκρυα. Ακόμα ρίχνουν. Τώρα όμως δακρύζουν γιατί θυμούνται, όχι γιατί πονάνε. Η Αναστασία πόνεσε, έκλαψε, πείνασε και γέννησε. Μετά έφυγε. Και όταν πλέον ήρθε εκείνη η πρώτη φορά που θυμάσαι να ασκεί σωματική βία πάνω σου, το δικαιολόγησες? Δικαιολόγησες εκείνον, έριξες την ενοχή σε σένα? Ενοχή σε μένα και προσπάθησα πολύ να τον δικαιολογήσω και αυτό κράτησε καιρό. Τον δικαιολογούσα κάθε φορά. Και φόβος. Φόβος πολύς και αυτό και δεν έφυγα από την πρώτη φορά. Τι φοβόσουν, φοβόσουν ότι θα συναντήσεις αν φύγεις ή φοβόσουν για το πώς θα αντιδράσει εκείνος αν πεις φεύγω? Φοβόμουν πώς θα αντιδράσει εκείνος. Δεν ξέρω αν θες να μοιραστείς μαζί μας ποια μορφή έπαιρνε η βία που ασκούσε πάνω σου. Όλα περιστριφόταν κυρίως γύρω από το οικονομικό θέμα. Και αν τολμούσα να πω κάτι για το σπίτι, ότι χρειάζεται, ότι μου έχουν τελειώσει τα χρήματα και χρειάζεται να ψωνίσουμε για να φάμε, πάντα κατέληγε με χτύπημα αυτό. Και όποτε το έκανα, σας λέω, κατέληγα χτυπημένη. Χτυπημένη και πεινασμένη. Πεινασμένη γιατί? Γιατί όταν τελείωναν τα δικά μου χρήματα, απλά μετά πεινούσα και έπρεπε να βρίσκω οποιαδήποτε δικαιολογία ψέμα για να φέρει η μαμά μου κάτι στο σπίτι σαν επισκέπτρια, που πολλές φορές κατέληγαν και στα σκουπίδια, διότι ερχόταν εκείνος, το έβλεπε και μου τα πετούσε. Όταν ήρθε το παιδί συνεχίστηκε το ίδιο. Υπήρχαν μέρες πολλές που δεν κατέβαινε, δεν μπορούσα να θυλάσω, δεν είχα γάλα για να θυλάσω το μωρό. Και πιο πολλά τα χτυπήματα όμως και πιο πολλές εντάσεις συνέχεια. Πιο βιαίους μετά το παιδί. Ναι. Μόνο που βρήκα τη δύναμη να φύγω από όλο αυτό, με καθιστά θεωρώ δυνατή. Θα σε σκοτώσω. Αυτό είπε στην Ελένη ένα βράδυ ο σύζυγός της. Ήταν η στιγμή που εκείνη είπε φεύγω. Πίστευα ότι η αγάπη είναι κάτι που όσο δίνεις επιστρέφει. Δεν ισχύει. Σε λάθος πρόσωπα μπορεί να γίνει και όπλο εναντίον σου. Για μένα, βλέποντας τώρα την ιστορία πάλι από την αρχή, από την αρχή ήταν ανυπόφορη. Όταν κατάλαβα ότι και τα παιδιά μου κινδυνεύουν, εκεί είπα τέρμα. Έπρεπε να βρεθεί ο τρόπος. Ο τρόπος δυστυχώς δεν είναι καλός. Ήταν μια απόπειρα να τερματίσει τη ζωή μου, ενώ νόμιζα ότι κοιμόμουν. Κάθε φορά κάτι κοβόταν, κάτι απαγορευόταν, κάτι περιοριζόταν, για κάτι έπρεπε να τιμωρηθώ και στο τέλος να ζητήσω συγγνώμη. Και να μην το ξανακάνω. Πίστευα μέχρι ένα σημείο ότι τα πράγματα θα αλλάξουν. Δεν θα αλλάξουν. Δεν αλλάζουν. Η βία, αν υπάρχει, απλά μεγαλώνει. Η συζήτηση με την Ελένη και την Αναστασία ήταν καθηλωτική. Ήταν σαν να ακολουθώ ένα δύσβατο μονοπάτι, που τελικά όμως, παρά τις δυσκολίες που έχει, οδηγεί σε ξέφωτο. Το ξέφωτο που κάθε μία πρέπει να αναζητήσει όταν ο δρόμος είναι μόνο σκοτεινός. Κάποιες δεν πρόλαβαν. Η Γαριφαλιά, η Καρολάιν, η Κωνσταντίνα, η Ελένη δεν πρόλαβαν. Εσύ προλαβαίνεις.